Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Κική από το κανάλι MND. Κάντε την εγγραφούλα σας στο κανάλι μου, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικήτσα, φίλες και φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα σας πω για την ανάρτηση του τριαντάφυλλου, τι ανέβασε σε Insta Story μετά την ψήφο του Μάριου στην Ελευθερία. Πραγματικά, αυτή η ψήφος ήρθε ουρανοκατέβατη. Δεν την περίμενε κανείς. Μετά από όλα αυτά που ακούγαμε, είχαμε ακούσει και τον Μπάρτζη ότι κάτι τα είχαν ξαναβρει τα παιδιά. Μα, μα δεν το είπε μόνο ο Μπάρτζης, μας το είχε πει και ο Παρτσόλης. Ε, ότι τα παιδιά πίσω από τις κάμερες έχουν σχέση, τα ξαναβρήκαν και ξαφνικά ο Μάριος ψήφισε την ελευθερία. Περιτώνας να σα πω ότι στο Twitter έγινε τη τρελή στο πανηγύρι. Ναι. Και ο Ντάφι που, ο αγαπημένος Ντάφι που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και του το δίνω και μπράβο του γιατί φαίνεται ότι τώρα τελευταία τριαντάφιλε έχει γίνει πολύ εύστοχο όχι ότι δεν ήσουν και άλλες φορές, αλλά κάπου άλλαζε γνώμες γρήγορα και κάπου λίγο εκεί σου το χρεώναμε, αλλά σε βλέπω ότι έχεις μία σταθερότητα το τελευταίο καιρό. Επίσης, ε, περιμένω κι άλλα από σένα. Περιμένω τοποθετήσεις τρελές στη συνέχεια και σωστές. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι έγραψε ο Τριαντάφυλλος για το Μάριο. Οι δυνατοί έρωτες υπάρχουν παντού. Έτσι, ούτε στο χαρτί δεν γίνεται να γράψεις κάτι άλλο, παρά μόνο αυτήν, αυτόν που αγαπάς και είσαι ερωτευμένος. «Η συγκίνηση τεράστια, αδέρφια», είπε για την ψήφο του Μάριου Πρίαμου Ιωαννίδη στην Ελευθερία Ελευθερίου. Και κάπου εδώ έξω η Καρολίνα είμαι 100% σίγουρη ότι έκανε πάρτι και κοιμήθηκε σαν πουλάκι χθες το βράδυ. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, στη συνέχεια δείτε και την ανάρτηση με τα ματάκια σας και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!